Η αρθρίτιδα είναι μια ασθένεια που βασανίζει πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Χρόνιο νόσημα και επίπονο έχει ως αποτέλεσμα να υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που πάσουν από αυτό. Ο πόνος των αρθρώσεων, ειδικά στα γόνατα, μπορεί να γίνει αφόρητος. Συχνά, ασθενείς με αρθρίτιδα παρατείνουν όσο γίνεται περισσότερο μια επέμβαση εξαιτίας του φόβου για αποτυχία στην επέμβαση αυτή, για περιορισμένη κίνηση μετά την εγχείρηση, αλλά και την πρόκληση άλλων πιο σοβαρών προβλημάτων. Η επιστήμη όμως έχετε να δώσει λύση μέσα από την ολική ή μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος και μάλιστα εξατομικευμένα για κάθε ασθενή. Η αρθρίτιδα γόνατος είναι από τα συχνότερα ορθοπαιδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Όταν λοιπόν η φθορά των αρθρικών επιφανειών είναι σημαντική, αλλά και η αρθρίτιδα έχει φτάσει πλέον στο τελικό της στάδιο, τότε η μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική. Μαζί μας λοιπόν για το θέμα αυτό έχουμε τον γιατρό Δόκτωρα Βασίλειο Σακελαρίου, ο οποίος είναι διευθυντής του Mediterranean Hospital στην Ορθοπαιδική Κλινική, εξειδικευθής στην Αμερική στην αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και πολλά να μάθουμε, γιατί έχετε πολύ ιδιαίτερες λύσεις να μας προτείνετε για τους ασθενείς. Πρωτού όμως πάμε να μας μιλήσετε για αυτά, θέλω να δούμε ένα βίντεο για το τι ακριβώς είναι η αρθρίτιδα και πώς μέχρι τώρα την αντιμετωπίζουμε. Ο συχνότερος τύπος αρθρίτιδας του γόνατος είναι η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, ενώ λιγότερο συχνές είναι οι αρθρίτιδες που οφείλονται σε αυτοάνωσα νοσήματα και μετά από τραυματισμούς. Οι ασθενείς με αρθρίτιδα του γόνατος χαρακτηριστικά διαμαρτύρονται για πόνο κατά τη βάδιση και περιορισμό της κίνησης του γόνατος. Αδυνατούν να ανέβουν και κυρίως να κατέβουν σκαλοπάτια και να σηκωθούν από την καθιστή θέση. Ο πόνος πολλές φορές γίνεται εντονότερος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το γόνατο με αρθρίτιδα είναι συνήθως παραμορφωμένο, στραβώνει είτε συχνότερα προς τα έξω είτε προς τα μέσα και κάποιες φορές μπλοκάρει με τις κινήσεις. Η αρχική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας περιλαμβάνει συντηρητικά μέσα όπως απώλεια βάρους, χορήγηση απλών παυσίπονων από το στόμα, χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, χορήγηση ουσιών που προστατεύουν τον αρθρικό χόνδρο είτε από το στόμα είτε ενέσιμα μέσα στο γόνατο, και φυσικοθεραπεία. Στις μέρες μας είναι αυξημένο το επιστημονικό ενδιαφέρον για την αναζήτηση των αιτιών και παραγόντων που ευθύνονται για τη δημιουργία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και κατ' επέκταση για την πιθανή ανακάλυψη νέων προληπτικών θεραπείων που θα εμποδίζουν τη δημιουργία της και θα αναστέλουν την εξέλιξή της. Ωστόσο, μέχρι τότε, οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι οι μόνες που μπορούν να προσφέρουν μια μόνιμη λύση στους πάσχοντες από αρθρίτιδα. Γιατρέ, είδαμε λοιπόν τα συντηρητικά μέσα, εκείνα τα οποία κανείς χρησιμοποιεί προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρθρίτιδα, όπως χορήγηση είδαμε για τα παυσίπονα, απώλεια βάρους. Σωστά. Τι γίνεται όμως όταν πλέον η αρθρίτιδα... Παρακαλώ. Ήπια άσκηση, φυσικοθεραπείες για τα πρώτα στάδια της νόσου. Αυτά είναι τα πρώτα βασικά έτσι, μέσα αντιμετώπισης. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η αρθρίτιδα ταλαιπωρεί πολύ κόσμο και τα συντηρητικά μέτρα δεν αρκούν. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Τι επιλογές έχουμε? Όταν τα συντηρητικά μέσα θεραπείας δεν υπάρχουν πλέον και όταν ο πόνος είναι ιδιαίτερα έντονος, καθημερινός, όταν αυτός ο πόνος γίνεται και βραδινός, όταν δεν μπορεί ο ασθενής να κοιμηθεί το βράδυ, τότε πρέπει, και όταν και η ακτινολογική εικόνα του ασθενούς είναι ιδιαίτερα προχωρημένη, δηλαδή έχουμε μια βαριά αρθροπάθεια του γόνατος, τότε πρέπει να προχωρήσουμε στην χειρουργική αποκατάσταση της πάθησης, η οποία εξατομικεύεται με βάση τον ασθενή, τη βαρύτητα της πάθησής του, την ηλικία του, το βιολογικό του προφίλ και τις ανάγκες που έχει μετά την επέμβαση. Άρα δεν επιλέγουμε έναν ασθενή ξαφνικά και στο γραφείο μας και του λέμε κάτσε να σου κάνω μια ολική αρθροπλαστική ή κάτσε να σου κάνω μια χειρουργική, όποιο και είναι το πρόβλημα. Όχι βέβαια. Πρέπει η αντιμετώπιση και η χειρουργική αντιμετώπιση να είναι εξατομικευμένη, να είναι εφαρμοσμένη στα μέτρα του συγκεκριμένου ασθενούς. Κανόνας φοράμε... λοιπόν αυτό. Ακριβώς. Όπως πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί και δεν αγοράζουμε ένα κοστούμι για όλους, ένα νούμερο για όλους, πρέπει
πηγαίνοντας και στο γιατρό μας, να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον ασθενή που πάσχει από μια βαριά αρθροπάθεια του γόνατος, να του προσφέρουμε διαφορετικές επιλογές, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες. Όταν λοιπόν όλα τα υπόλοιπα αποτυγχάνουν, θα πρέπει να μπούμε στο μαχαίρι, η έννοια της, ας πούμε, της αρθροπλαστικής. Στην αρθροπλαστική, λοιπόν... Να μην το λέμε μαχαίρι, γιατί για τον κόσμο δεν ακούγεται πολύ ωραία, να λέμε για την χειρουργική αντιμετώπιση, για την επεμβατική αντιμετώπιση, η οποία πλέον είναι τόσο απλή και τόσο απαλή για τον ασθενή, που πολλές φορές δεν λογίζεται και ως επέμβαση. Δηλαδή υπάρχουν μικρά τρίκ, μικρές τεχνικές, οι οποίες είναι μεν επεμβατικές, όμως δεν είναι τόσο επώδυνες για τον ασθενή. Άρα λοιπόν τι επιλογές έχουμε σε ό,τι αφορά την επέμβαση? Ξεκινώντας από τις πιο ήπιες μορφές, που θεωρούνται και αυτές επεμβατικές, δηλαδή εγχύσεις αυτόλογων παραγόντων μέσα στο γόνατο, και λέγοντας αυτόλογους παράγοντες εννοούμε δύο διαφορετικές κατηγορίες ουσιών. Η μία αφορά το περιφερικό αίμα, τα PRP, αιμοπετάλια, το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, το οποίο μπορούμε να το διηθήσουμε μέσα στο γόνατο και να προσφέρουμε μια... να απαλύνει τα συμπτώματα της αρθροπάθειας του γόνατος, κυρίως να απαλύνει τον πόνο και ίσως να προσφέρει και μια μικρή παράταση της αρθροπάθειας του γόνατος. Και ο δεύτερος αυτόλογος παράγοντας είναι η με επεμβατικό μεν τρόπο λήψη λιποκυτάρων ή λήψη μεσενχηματικών κυτάρων από το λαγόνιο οστό και η έγχυση αυτών των μεσενχηματικών κυτάρων, των κυτάρων δηλαδή που έχουν μεγάλη δυναμική επούλωση από τον ίδιο τον οργανισμό, πάλι μέσα στο γόνατο για να προσφέρει την αντιμετώπιση των αρχικών πάλι σταδίων του αρθροπάθειας του γόνατος. Χρησιμοποιήσατε περαιτέρω... ακριβώς τη φράση αυτή των αρχικών σταδίων. Ακριβώς. Όταν λοιπόν είμαστε στο τελικό... Που είναι, πολλές φορές μπορεί να είναι εξίσου επώδυνες. Όταν προχωράμε σε πιο προχωρημένα στάδια, μικρή ένδειξη έχει η αρθροσκοπική χειρουργική όταν αφορά γόνατα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερα καθημερινή και έντονη αρθροπάθεια, έντονο πόνο, αλλά έχουν μηχανικά προβλήματα, μπλοκ του γόνατος, οπότε μπορούμε να λύσουμε αυτά τα μικρά προβλήματα με τεχνικές αρθροσκοπικής χειρουργικής. Οπότε τι κάνουμε, μέσα από δύο μικρές οπές πύλες εισόδου στο γόνατο τοποθετούμε μία κάμερα, βλέπουμε την άρθρωση του γόνατος με την κάμερα αυτή και με μικροσκοπικά εργαλεία πηγαίνουμε και αφαιρούμε τις βλάβες, τις αρθρητικές βλάβες ή τις βλάβες του μηνίσκου, του αρθρικού χόνδρου, τα οστεόφυτα που μπορούν, μικρές βλάβες που μπορούν να αφαιρεθούν αρθροσκοπικά και να δώσουμε μία μικρή παράταση σε επόμενα στάδια ή επόμενες χειρουργικές επεμβάσεις που μπορεί να χρειαστεί να έρθουν στο μέλλον. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την αναφορά, ειδικά στην αρθροσκόπηση, γιατί θα ήθελα να δούμε αυτή τη στιγμή μια κάρτα στο πότε ακριβώς εφαρμόζεται αυτή η αρθροσκόπηση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η πρώτη περίπτωση είναι το γόνατο, ο ώμος, το ισχύο, ο αγκώνας, η ποδοκρημική και η πυχιοκαρπική άρθρωση. Βέβαια, εδώ εμείς μιλάμε κυρίως για το γόνατο, σωστά, αλλά είναι περιπτώσεις αυτές. Σωστά. Να πούμε βέβαια ότι η λύση της αρθροσκοπικής χειρουργικής στο αρθρητικό γόνατο είναι περιορισμένη, έχει περιορισμένες ενδείξεις. Δεν είναι λύση πάλι για όλους, αφορά μόνο αρθροπάθειες που έχουν μικρές αρθρητικές βλάβες, που έχουν συνήθως μπλοκάρισμα από ξένα σώματα, ελεύθερα σώματα, από αναδιπλωμένους μηνίσκους, που βρίσκονται μέσα στο γόνατο λόγω της αρθροπάθειας, που μπορούν να επιδιορθωθούν με την αρθροσκοπική χειρουργική. Άρα εδώ βλέπουμε λοιπόν και τις παθήσεις που επιδιορθώνει μία αρθροσκοπική μέθοδος, όπως για παράδειγμα η ρήξη των μηνίσκων, πράγμα το οποίο είναι πολύ συνήθες πλέον σε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως. Πρέπει να διακρίνουμε όμως εδώ ότι είναι διαφορετική η εκφυλιστική ρήξη λόγω της αρθρίτιδας, η οποία δεν απαιτεί πάντα αρθροσκοπική χειρουργική, από την ρήξη του μηνίσκου που συμβαίνει στις νεαρές ηλικίες, στους αθλητές, που εκεί είναι επιβεβλημένη η αντιμετώπιση με αρθροσκοπική χειρουργική. Άρα δηλαδή είναι θέμα επιλογής κατά κάποιο τρόπο και αιτίου που σωστά, το προκαλεί. Σωστά. Αν είναι τραυματικό το αίτιο, αν είναι μια τραυματική βλάβη του μηνίσκου, ένα σχίσιμο, μια βλάβη, μια αποκοπή του μηνίσκου που πρέπει να επιδιορθωθεί, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής είναι νεαρός, ενώ σε έναν εκφυλισμένο μηνίσκο, σε έναν μηνίσκο που είναι 70 ετών, 75 ετών, αν δεν προκαλεί ιδιαίτερα συμπτώματα και είναι απλά
να το πούμε εκλαϊκευμένα, ένας γαριασμένος μηνίσκος, ένας ξεφτισμένος μηνίσκος, δεν απαιτείται απαραίτητα η αρθροσκοπική χειρουργική, παρά μόνο όταν έχει αναδιπλωθεί, δημιουργεί μηχανικό πρόβλημα στην άρθρωση του γόνατος. Πάντως για την αρθροσκόπηση, η δεύτερη περίπτωση την οποία βλέπουμε στην κάρτα μας αφορά τις συνδεσμικές βλάβες του γονάτου, δηλαδή ο πρόσθετος σύνδεσμος που λέμε, ότι μπορεί να υπάρξει η ρήξη δική του. Ναι. Η ρήξη του προσθέτου χιαστού συνδέσμου ανήκει στις τραυματικές κακώσεις του γόνατος, ανήκει στο σύνολο των αθλητικών κακώσεων, γιατί συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων και εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρότερους ασθενείς. Αυτή είναι μια σοβαρή βλάβη που δημιουργεί, προκαλεί αστάθεια του γόνατος, δηλαδή ο ασθενής έχει το αίσθημα ότι το γόνατο του φεύγει, δεν το κρατάει. Το ελέγχει. Και δεν το ελέγχει. Ναι, πατάει στο γόνατο και αλλού πηγαίνει το γόνατο, αλλού πηγαίνει το υπόλοιπο σώμα. Και είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση να γίνει η λεγόμενη σύνδεσμοπλαστική του προσθέτου χιαστού συνδέσμου, με διαφορετικές πάλι διαθέσιμες τεχνικές και επιλογές, που είναι απαραίτητη για να επαναφέρει τη σταθερότητα του γόνατος. Να συνεχίσουμε λιγάκι στο επόμενο σημείο. Οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος. Άρα μιλάμε πλέον για τους χόνδρους της άρθρωσης. Σωστά. Αυτό είναι ένα. Οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος είναι το προήμιο της αρθρίτιδας του γόνατος. Οι χόνδρες βλάβες συνήθως είναι τραυματικής αιτιολογίας. Μπορεί να οφείλονται και σε άλλα αίτια, στην αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου. Πάλι να το πούμε πιο απλά για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Φανταστείτε έναν τοίχο που όχι μόνο έχει αρχίσει να ξεφτίζει το χρώμα του, έχει αρχίσει να πέφτει και ο σοβάς από τον τοίχο. Αυτό είναι η χόνδρινη βλάβη. Έχει αρχίσει να πέφτει ολόκληρος ο σοβάς από τον τοίχο. Σημαντικό στάδιο αυτό. Είναι σημαντικό στάδιο, γιατί αν το αφήσουμε έτσι ανεξέλεγκτο και δεν το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, πολύ γρήγορα αυτή η βλάβη, όπως ο σοβάς συνεχίζει και κρέμεται και πέφτει τελικά, έτσι φτάνει και το γόνατο να πέφτει ακριβώς, να καταστραφεί ολόκληρη η αρθρική επιφάνεια και να δημιουργήσει αυτό που ονομάζεται μετατραυματική αρθροπάθεια του γόνατος. Επιγραμματικά λίγο θα αναφέρουμε μόνο τα υπόλοιπα σημεία της κάρτας μας. Βλέπουμε την λύση συμφύσεων σε δίσκαμπτα γόνατα μετά από ολική αρθροπλαστική. Σωστά. Επίσης, η έκκληση και ο καθαρισμός γόνατος σε περιπτώσεις φλεγμονών. Σωστά. Αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων επικουρικά και τέλος οι αθλητικές κακώσεις γόνατος και αρθροσκόπηση του γόνατος, που βεβαίως όλα αυτά συγκλίνουν στην αρθρίτιδα. Αυτό το οποίο βεβαίως μπορεί να αναλογιστεί κανείς είναι όταν έχουμε αθλητές και ηλικιωμένους, αν δεν επέμβουμε άμεσα στις παθήσεις αυτές με αρθροσκόπηση στην προκειμένη περίπτωση, ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ή μάλλον πού καλύτερα μπορεί να μας οδηγήσει μετά. Το αποτέλεσμα της χρόνιας βλάβης μέσα στην άρθρωση του γόνατος είναι η ανεξέλεγκτη τριβή των αρθρικών επιφανειών και επομένως η πιο γρήγορη φθορά του γόνατος, δηλαδή η πρώιμη αρθρίτιδα του γόνατος. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έχουν καταστραφεί οι χόνδροι, έχουν καταστραφεί κομμάτια της άρθρωσης που μας αναγκάζουν πλέον να πάμε για χειρουργική επέμβαση. Σωστά. Τι γίνεται λοιπόν για τον ασθενή εκείνον ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει, τι επιλογές έχουμε? Ο ασθενής δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να περπατήσει, είναι μπλοκαρισμένο το γόνατό του, αλλάζει η μορφή του γόνατος πολλές φορές. Βλέπουμε ασθενείς που έχουν μεγάλη παραμόρφωση στα γόνατά του, στραβά γόνατα, είτε προς τα έσω είτε προς τα έξω. Μπλοκάρει το γόνατό του, δεν μπορούν να σκύψουν, δεν μπορούν να δέσουν τα παπούτσια του, να βάλουν τις κάλτσες του. Καθημερινότητά του είναι επηρεασμένη. Δεν μπορούν να οδηγήσουν, δεν μπορούν να βγουν από το αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ανέβουν, να κατέβουν σκαλοπάτια, να μπουν στο μπάνιο, να βγουν από το μπάνιο. Είναι επηρεασμένη συνολικά η λειτουργικότητά τους. Και φυσικά δεν μπορούν να περπατήσουν. Δηλαδή στα 50-100 μέτρα αναγκάζονται να σταματήσουν, γιατί είναι ιδιαίτερα επώδυνη η άρθρωση του γόνατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα προηγούμενα συντηρητικά μέσα θεραπείας τα οποία περιγράψαμε, θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές που είναι χειρουργικές. Και αυτές πάλι εξαρτώνται από τη φύση του προβλήματος, την εντόπιση του προβλήματος, την έκταση του προβλήματος, πόσο μεγάλο είναι και πόσο μεγάλη έκταση περιλαμβάνει στην επιφάνεια του γόνατος. Η ζημιά δηλαδή που πόσο έχει. Πόσο μεγάλη ζημιά είναι. Ναι. Και φυσικά στις απαιτήσεις του ασθενούς. Στη βιολογία του, αν είναι καλά, αν έχει άλλα προβλήματα υγείας που του επιτρέπουν ή δεν του επιτρέπουν να χειρουργηθεί. Στην ηλικία του και στις λειτουργικές του ανάγκες. Είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει ακόμα, είναι ενεργός αθλητικά, έχει ανάγκες αθλητικές μετά το χειρουργείο.
είναι ένας ασθενής που απλά θέλει να πηγαίνει την πρωινή του βόλτα, που θέλει να πηγαίνει μια γυναίκα, που θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία της την Κυριακή. Είναι κάτι που κάποιος που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στη ζωή του. Αυτό καθορίζει και τη θεραπευτική μας επιλογή. Για την ολική αρθροπλαστική γενικότερα έχουμε ακούσει. Αυτό όμως το οποίο μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου πείτε περισσότερα είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με ρομποτικό βραχίωνα. Σωστά. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα και βεβαίως πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτού του είδους η επέμβαση? Κοιτάξτε, αυτό είναι η λεγόμενη ρομποτική χειρουργική στην αρθροπλαστική του γόνατος, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις χώρες της, στην Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τελευταία είναι διαδεδομένη και στην Ελλάδα. Πολύ γνωστή και στα αυτιά πολλών ασθενών. Έρχονται πολλοί ασθενείς στο ιατρείο και λένε, αν γιατρέ μου μπορείτε να χειρουργήσετε ρομποτικά. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ρομποτικού βραχίωνα? Η ιδιαιτερότητα του ρομποτικού βραχίωνα είναι ότι μπορεί να μας, δίνοντάς του ο χειρουργός τις κατάλληλες συντεταγμένες, τα κατάλληλα οδηγά σημεία στο γόνατο, να μας δώσει με απόλυτη ακρίβεια, χιλιοστού και μοίρας, να μας δώσει την ακρίβεια των ανατομικών δομών του γόνατος, δηλαδή τον άξονα του γόνατος, τη στροφή που πρέπει να έχει ο μυρός σε σχέση με την κνήμη, την κάμψη και την έκταση που έχουμε προεγχειρητικά και θέλουμε να επιτύχουμε μετεγχειρητικά. Όλα αυτά τα στοιχεία τα κάνουμε, τα εισάγουμε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με ένα ειδικό ρομποτικό βραχίωνα, ο οποίος με την καθοδήγηση με το χέρι του χειρουργού, και το τονίζω αυτό για να φύγει από την ιδέα και του ασθενούς ότι μπαίνει σε ένα ειδικό θάλαμο και ένα ξεχωριστό μηχάνημα χωρίς την επέμβαση του χειρουργού, χειρουργεί από μόνο του, δεν συμβαίνει αυτό. Με την καθοδήγηση του ορθοπαιδικού χειρουργού που βάζει τα δεδομένα του γόνατος, τα ανατομικά δεδομένα του γόνατος, γίνεται η χειρουργική αποκατάσταση. Το πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής είναι ότι μας προσφέρει με μεγαλύτερη ασφάλεια πολύ υψηλότερη ακρίβεια στην χειρουργική μας τεχνική. Είπατε ακριβώς ότι είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση και ο ρόλος του γιατρού. Γιατί διαφορετικά χωρίς αυτόν ένα ρομπότ δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να, κάνει και, μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο. Ένας χειρουργός που δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί το ρομπότ μπορεί να δώσει λάθος στοιχεία κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα. Το ρομπότ είναι ένα ρομπότ, είναι ένας υπολογιστής. Του δίνεις δεδομένα, σου βγάζει δεδομένα. Ο ειδικός λοιπόν υποδεικνύει ακριβώς τι πρέπει να κάνει το ρομπότ. Είναι στα χέρια του χειρουργού. Είναι ένα πολύ ωραίο όπλο, πολύ ωραίο εργαλείο στα χέρια του ορθοπαιδικού χειρουργού. Είναι ένα εργαλείο που μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αρκεί να γνωρίζουμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι σαν να λέμε, έχουμε μια Ferrari που θέλουμε να την οδηγήσουμε σε ένα ωραίο δρόμο. Δεν μπορούμε να την πάμε στο χωράφι. Και πρέπει να ξέρουμε να την οδηγούμε. Σημαντικό αυτό, πάρα πολύ. Μου μιλήσατε επιγραμματικά για την ολική αρθροπλαστική, αλλά θέλω λίγο να γίνουμε πιο σαφείς, δεδομένου ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί αυτού του είδους την χειρουργική και μάλιστα με επιτυχίες από ό,τι γνωρίζω. Άρα λοιπόν, ωφέλη ολικής αρθροπλαστικής με ρομπότ. Βρίσκουμε το πρόβλημα και χτυπάμε ακριβώς το σημείο χωρίς να έχουμε καμία απόκληση από... Εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι όχι μόνο η αρθροπλαστική με ρομπότ ή χωρίς ρομπότ. Η ολική αρθροπλαστική, η οποία είναι δεδομένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς, η επιλογή του κατάλληλου εμφυτεύματος, η επιλογή της θεραπείας με βάση την έκταση της νόσου, η οποία θα προσδώσει μια άριστη λειτουργικότητα μετεγχειρητικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε για την ολική αρθροπλαστική γόνατος με τον υπολογιστή αλλά και με τον ρομποτικό βραχίωνα, γίνεται λόγος επίσης για το PSI και δεν έχει καμία σχέση με τα ομόλογα. Σωστά. Λοιπόν, εξατομικευμένη. Αν μπορούμε να μεταφράσουμε λίγο και τα αρχικά. Ακριβώς. Είναι αυτό το Patient Specific Instrumentation. Δηλαδή εργαλεία που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, τα οποία είναι εξατομικευμένα στο συγκεκριμένο ασθενή. Είναι μια διαφορετική επιλογή. Δεν είναι η ρομποτική χειρουργική. Είναι κάτι διαφορετικό για να το διευκρινίσουμε και να το διακρίνουμε και στα αυτιά και στα μάτια των τηλεθεατών μας.
Το PSI, δηλαδή τα εξατομικευμένα εργαλεία, είναι εργαλεία που κατασκευάζονται κατά παραγγελία για τον συγκεκριμένο ασθενή που έρχεται και μας επισκέπτεται, μετά από διενέργεια μιας ειδικής εξέτασης, δηλαδή μιας είτε αξονικής είτε μαγνητικής τομογραφίας γόνατος, η οποία γίνεται με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Mm-hmm. Με βάση αυτό κατασκευάζεται ένα, να το πούμε, ένα αρνητικό ανάγλυφο του γόνατος. Φανταστείτε την ανατομία του γόνατος και φτιάχνουμε ένα καλούπι προσαρμοσμένο πάνω σε αυτή την ανατομία, όπως κάνουν οι οδοντοτεχνίτες για τα δόντια μας. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα αρνητικό καλούπι και με βάση αυτό το καλούπι κατασκευάζεται ολόκληρη η εργαλειοσειρά, ναι, δύο διαφορετικά πρακτικά εργαλεία για το μυρό και για την κνήμη, που μας καθοδηγούν διαχειριστικά για το πώς θα πρέπει να γίνει η τοποθέτηση του τελικού εμφυτεύματος. Εξατομικευμένα εργαλεία. Το ερώτημα είναι, από τη στιγμή που ο ασθενής θα έρθει στο γραφείο σας και θα σας πει, γιατρέ, εγώ έχω ένα πρόβλημα. Θα κάνετε λοιπόν τη διάγνωση και μια εξέταση. Ποιο είναι το διάστημα εκείνο που θα περάσει μέχρι να έχετε πλέον στα χέρια σας εσείς, σαν γιατρός, σαν χειρουργός, τα εργαλεία αυτά προκειμένου να κάνετε την επέμβαση? Στην περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειάζεται να έχουμε μια εξατομικευμένη λύση για τον ασθενή, εξατομικευμένη ως προς τα εργαλεία, λύση για τον ασθενή, τότε έχουμε ένα διάστημα περίπου 2 εβδομάδες μέχρι από την παραγγελία, δηλαδή τον προεγχειρητικό έλεγχο, την μαγνητική, την ειδική αξονική που χρειάζεται για την προτυποποίηση αυτών των εργαλείων, μέχρι την κατασκευή τους, που γίνεται μέσα από μια διαδικασία 3D printing. Αξίζει όμως τον κόπο, γιατί το αποτέλεσμα σίγουρα είναι σαφώς ανώτερο, έτσι δεν είναι? Το αποτέλεσμα, το διεγχειρητικό της χρήσης αυτών των εξατομικευμένων εργαλείων, θα πρέπει πάντα να ελέγχεται διεγχειρητικά από τον χειρουργό. Ποτέ δεν βάζουμε, δεν εμπιστευόμαστε 1000% ένα εργαλείο που έρχεται έτοιμο. Βάζουμε το εργαλείο, μας λύνει τα χέρια, γιατί μας βοηθάει να κάνουμε μικρότερες τομές στο δέρμα, μας βοηθάει στο να μην κάνουμε μεγαλύτερες οπές εντοαυλικά, επομένως να μην τραυματίζουμε περισσότερο τον αυλό του μυρού και της κνήμης. Αυτά είναι τα θετικά αυτών των εργαλείων. Πάντα όμως θα πρέπει να ελέγχονται και να επιβεβαιώνονται η ακρίβειά τους διεγχειρητικά και με συμβατικά εργαλεία. Χαίρομαι ακριβώς που αναφερθήκατε λίγο στα ωφέλη από την χρήση αυτών των εξατομικευμένων εργαλείων και της μεθόδου αυτής, γιατί θα δούμε και την κάρτα μας, όπου διακρίνουμε βεβαίως και διαβάζουμε μικρότερη χειρουργική τομή, σωστά, κάτι πολύ σημαντικό, μειωμένη απώλεια αίματος. Εδώ είναι κάτι το οποίο νομίζω βοηθάει και ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από σάκχαρο ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι γεγονός, ότι έχουμε μειωμένη απώλεια αίματος, γιατί δεν ανοίγουμε οπές στους αυλούς του μυρού και της κνήμης, όπως γίνεται με συμβατικά εργαλεία. Αυτό είναι πολύ θετικό με τη χρήση αυτών των εξατομικευμένων εργαλείων. Mm-hmm. Και υπάρχει ανάγκη σε πολλούς ασθενείς που δεν πρέπει να έχουμε μετεγχειρητική απώλεια ή σε ασθενείς που για κάποιο λόγο έχουν προηγούμενα χειρουργία εγκύτερα στο μυρό ή πιο περιφερικά στην κνήμη, που δεν μπορεί να γίνει χρήση εργαλείων συμβατικών. Mm-hmm. Εκεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, απαραίτητη ένδειξη να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία εξατομικευμένα. Και αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια την περιορισμένη, το πω έτσι, μετάγγιση αίματος, όπως διακρίνουμε και στην σωστά, τρίτη αν μας και συνολικά επιλογή. Πλέον με τις χειρουργικές μας τεχνικές, με τη διαφύλαξη των μαλακών μορίων, με τον μικρότερο ιστικό τραυματισμό, γιατί και εκεί θα πρέπει να τονίσουμε. Με προλάβατε, γιατί ήταν το αμέσως επόμενο σημείο. Δεν είναι μόνο η χρήση αυτών των εργαλείων που κάνει πλέον την μετάγγιση, την ανάγκη για μετάγγιση ή την ανάγκη για την διαφύλαξη του αίματος ευκολότερη και καλύτερη. Είναι η συνολική μας χειρουργική τεχνική. Το ότι προσέχουμε τους ιστούς, δεν τραυματίζουμε τους τένοντες, δεν τραυματίζουμε τον επιγονατιδικό και τον τένοντα του τετρακεφάλου, δεν διανοίγουμε τους μυς, σεβόμαστε τον αρθρικό θύλακο του γόνατος και κάνουμε πάρα πολύ καλή επιμελή αιμόσταση στο τέλος της χειρουργικής μας τεχνικής. Επομένως, οι απώλειες αίματος συνολικά είναι καλύτερες. Και όλα αυτά. Τέλος. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Αλίμονο. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει μια επανάσταση στην ορθοπαιδική χειρουργική, σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τους αναισθησιολόγους. Είναι η χρήση ειδικών μειγμάτων, αναισθητικών φαρμάκων και φαρμάκων που διαφυλάσσουν από την απώλεια του αίματος, όπως είναι το τρανεξανικό οξύ,
είναι ένα φάρμακο το οποίο το γνώριζαν για πολλά χρόνια και το χρησιμοποιούσαν οι καρδιοχειρουργοί σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις για να μειώνονται οι απώλειες από τέτοια μεγάλα χειρουργία. Πλέον αυτά τα εργαλεία, αυτά τα φάρμακα τα χρησιμοποιούμε και εμείς στην ορθοπαιδική χειρουργική και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανάγκες για μετάγγιση να έχουν περιοριστεί σημαντικά έως εκμηδενιστεί. Άρα όλα αυτά βεβαίως συμβάλλουν στην γρήγορη αποθεραπεία και αποκατάσταση. Σαφώς. Και μικρότερο μειωμένο πόνο όπως βλέπουμε εδώ με τη χειρητικό. Σαφώς μειωμένο πόνο και λόγω αυτών των φαρμάκων που κάνουμε, που εγχύουμε διεγχειρητικά μέσα στην άρθρωση του γόνατος, αλλά και με τη βοήθεια της ομάδας μας, της ανεσιολογικής ομάδας, που πλέον μας λύνει τα χέρια και μας βοηθάει να έχουμε ένα άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, χωρίς πόνο, και μια γρήγορη αποκατάσταση από το ίδιο κιόλας απόγευμα μετά την επέμβαση. Γιατρέ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση αυτή του παχύσαρκου ατόμου, το οποίο έχει υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική. Μιλήστε μου λιγάκι για την δυνατότητα που μας δίνει αυτή η μέθοδος. Η ολική αρθροπλαστική τι σημαίνει, για να αναλύσουμε λίγο και στους ασθενείς. Είναι η αντικατάσταση των φθαρμένων αυτών αρθρικών επιφανειών με ένα εμφύτευμα το οποίο υποκαθιστά και αντικαθιστά τις αρθρικές επιφάνειες, οι οποίες στο γόνατο είναι τρεις διαφορετικές. Είναι από την μέσα πλευρά το έσω διαμέρισμα, από την έξω πλευρά το έξω διαμέρισμα και η επιφάνεια που ενώνει, συνδέει την επιγονατίδα μας με τον μοιραίο κονδύλο, με τον μοιρό. Αυτό... Αν μπορούμε δηλαδή να το δείξουμε ουσιαστικά μπροστά, αριστερά και δεξιά. Σωστά. Α, σωστά. Αυτά είναι τα τρία διαφορετικά διαμερίσματα του γόνατος. Όταν μιλάμε λοιπόν για ολική αρθροπλαστική, εννοούμε την αντικατάσταση και των τριών επιφανειών. Όλο το τμήμα. Στην Αμερική συνηθίζουμε, επιβάλλεται, δεν συνηθίζουμε, να αντικαθιστούμε και τα τρία διαμερίσματα. Δεν νοείται ολική αρθροπλαστική χωρίς να αντικαταστήσεις και την άρθρωση της επιγονατίδας. Στην Ευρώπη, για διαφορετικούς λόγους και διαφορετική φιλοσοφία, γίνεται διαφορετική επιλογή των ασθενών και ήθιστε να μην πειράζουμε, να μην αντικαθιστούμε την επιφάνεια της επιγονατίδας. Λέγοντας όμως ολική αρθροπλαστική, εννοούμε την αντικατάσταση δύο ή τριών των τριών επιφανειών του γόνατος. Η ολική αρθροπλαστική έχει ένδειξη και σε παχύσαρκους ασθενείς, όπως είδαμε. Αλλήμον, γιατί το βάρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μέχρι τώρα ακριβώς, θεωρούνταν ότι ασθενείς που έχουν ένα BMI μεγαλύτερο από 35 αποτελούν αντένδειξη, λέγοντας BMI εννοούμε το δείκτη μάζας σώματος, αποτελούν αντένδειξη για την χειρουργική της ολικής αρθροπλαστικής. Πλέον, με τα σύγχρονα εμφυτεύματα, τα οποία έχουν υψηλότερη αντοχή και είναι εναρμονισμένα ως προς την μηχανική του γόνατος, την εμβιομηχανική του γόνατος, μπορούμε με τις κατάλληλες τεχνικές και την κατάλληλη επιλογή των εμφυτευμάτων να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα και σε αυτούς τους ασθενείς και όπως είδαμε ένα πολύ γρήγορα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα και σε ιδιαίτερα παχύσαρκους ασθενείς. Συνεπώς λοιπόν δεν χρειάζεται το παχύσαρκο άτομο να αδυνατήσει όπως λέγαμε πριν από κάποια χρόνια για να υποβληθεί σε μια τέτοια επέμβαση. Πολλές φορές είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό. Δηλαδή, ο παχύσαρκος ασθενής, επειδή πονάει το γονατό του, δεν μπορεί πρακτικά να δυνατήσει. Δεν μπορεί να ασκηθεί, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία του αδυνατίσματος πριν να έχει ένα λειτουργικό γόνατο, πριν να μπορεί να κάνει την δίαιτά του ή τη θεραπεία του της βαριατρικής, όπως είναι τα sleeve, οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι γενικοί χειρουργοί για την μείωση του γαστρικού μανίκι. Ναι. Χρειάζονται να κάνουν και άσκηση. Και αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς να έχουν ένα λειτουργικό γόνατο. Παχύσαρκο τώρα άτομο, συνήθως τα προβλήματα επιβαρύνουν και τα δύο γόνατα, όχι μόνο το ένα. Και το ερώτημα είναι και παχύσαρκος αλλά και παράλληλη στον ίδιο χρόνο επέμβαση και στα δύο γόνατα γίνεται. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι υγείας, δηλαδή κάποιο προηγούμενο έμφραγμα, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο, δυσχέρεια, αναπνευστική, που να απαγορεύει, γιατί αυτά τα παχύσαρκα άτομα συνήθως έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου. Δεν είναι μόνο παχύς άνθρωποι. Αν δεν έχουν παράγοντες κινδύνου τέτοιους που να μας ανεβάζουν ένα ειδικό σκορ που μετράνε οι ανεσιολόγοι, ένα ανεσιολογικό ρίσκο, το οποίο σε μια κλίμακα από 1 έως 5 είναι πάνω από 3, μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα σε ολική αρθροπλαστική και των δύο γονάτων τους. Και αν πάμε στην άλλη κατηγορία, που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος όπως εσείς, όπως εγώ, που πρέπει όμως να υποβληθεί στην παράλληλη ολική αρθροπλαστική. Εκεί τα δεδομένα ποια είναι? Είναι μια επιλογή, μια θεραπευτική επιλογή, που έχει πλεονεκτήματα, έχει όμως και διαφορετική διαχείριση
όσον αφορά τη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Το πλεονέκτημα είναι ότι με μία αναισθησία, με ένα χειρουργείο, έτσι όπως το αισθάνεται, όπως το αντιλαμβάνεται ο ασθενής, μπορεί να έχει αποκατάσταση συνολικά του προβλήματός του, δηλαδή του πόνου που έχει και στα δύο γόνατα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Βεβαίως. Το αντίθετο είναι το ρίσκο, ας το πούμε έτσι, ή το, η λειτουργική αποκατάσταση, η οποία είναι βραδύτερη, αποτελεί ένα υπαρκτό λόγο να το σκεφτεί κάποιος να το κάνει στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, τι εννοείται ότι θα πρέπει να παραμείνει πολύ περισσότερο καιρό εκτός αστηριοτήτων? Το ότι γίνεται σε ένα χειρουργείο δεν σημαίνει ότι είναι ένα γόνατο. Κάνουμε μία επέμβαση και στα δύο γόνατα. Επομένως, το στρες στο οποίο υποβάλλεται ο ασθενής, ο οργανισμός, είναι, δεν είναι διπλάσιο, αλλά είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα είχε αν έκανε μία μόνο επέμβαση σε ένα μοναδικό χειρουργείο. Παρ' όλα αυτά, τεκμηριωμένες μελέτες που έχουν γίνει, μάλιστα έχουν προέλθει από το νοσοκομείο στο οποίο ήμουνα και εγώ στη Νέα Υόρκη, έχουν τεκμηριώσει, έχουν δείξει ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά από την ταυτόχρονη αρθροπλαστική και των δύο γονάτων σε ένα μόνο, σε μία μόνο χειρουργική επέμβαση. Αν το μείζον πλεονέκτημα, είπαμε, είναι ότι κάνουμε μόνο μία χειρουργική επέμβαση. Ο χρόνος αποκατάστασης όμως, δηλαδή η επαναφορά σε πλήρη λειτουργικότητα, είναι ελαφρώς μακρύτερη και είναι κατανοητό αυτό, γιατί έχουμε δύο χειρουργημένα γόνατα. Βεβαίως. Δεν έχουμε ένα καλό γόνατο και ένα χειρουργημένο γόνατο. Είναι ελαφρώς παρατεταμένο. Αν λογίσει κανείς πόσο είναι η διάρκεια του να κάνει ένα χειρουργείο στο ένα γόνατο και ένα χειρουργείο στο άλλο γόνατο και αρθρίσει τις δύο μετεγχειρητικές περιόδους, η συνολική μετεγχειρητική περίοδος των δύο γονάτων σε σύγκριση με το να κάνουμε ταυτόχρονη αρθροπλαστική είναι σαφώς μεγαλύτερη. Επομένως, ένας άνθρωπος που μπορεί να υποβληθεί έχει τη δυνατότητα βιολογικά να κάνει αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα ταυτόχρονα, είναι ευνοημένος τόσο από άποψη του ενός χειρουργείου όσο και από το συνολικό χρόνο αποκατάστασης των δύο γονάτων. Ουσιαστικά όμως, και μάλιστα για ανθρώπους που μας βλέπουν από απομακρυσμένες περιοχές, το να επισκεφτεί κανείς το κέντρο, την Αθήνα, για να κάνει δύο γόνατα σε μία περίπτωση, είναι σαφώς και βελτιωμένο και οικονομικά, έτσι, και για την παραμονή του και για τα έξοδα ταξιδιού. Σαφώς. Το συνολικό κόστος από δύο χειρουργικές επεμβάσεις είναι σαφώς μεγαλύτερο από το να κάνει μία-δύο επεμβάσεις ταυτόχρονα σε ένα χειρουργείο. Μάλιστα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη στο γόνατό τους να εγχειριστούν ολικά. Έχουμε επιλογή να κάνουμε μονομερείς παρεμβάσεις. Σαφώς. Η τεχνολογία και η σύγχρονη χειρουργική μας δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορούμε να διαχειριστούμε μεμονωμένες βλάβες του ενός διαμερίσματος. Είτε αυτό είναι το έσω διαμέρισμα, που είναι το συχνότερο που πάσχει, είτε είναι το έξω διαμέρισμα, είτε είναι η επιγονατή δομηρία άρθρωση, η πρόσθετη επιφάνεια του γόνατος. Πλέον με σύγχρονες μεθόδους, με σύγχρονα εμφυτεύματα, μπορούμε να αντικαταστήσουμε μόνο την περιοχή που πάσχει. Αυτό έχει το σαφές πλεονέκτημα ότι έχουμε μία επέμβαση η οποία είναι πολύ λιγότερο τραυματική σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική, δηλαδή με το να αντικαταστήσουμε όλο το γόνατο. Έχουμε μία πολύ γρηγορότερη αποκατάσταση. Ο ασθενής μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, εβδομάδας ή εβδομάδων, απαλλάσσεται από κάθε λειτουργικό βοήθημα, μπαστούνι, πατερίτσα, σηκώνεται, περπατάει αυτόνομα και επιστρέφει ταχύτερα στην ζωή του. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Ναι, ναι. Η ένδειξη είναι ότι πρέπει να είναι αποκλειστικά η φθορά σε ένα μόνο διαμέρισμα και αυτό το γνωρίζουμε προεγχειρητικά με την απεικόνηση την οποία έχουμε, με απλές ακτινογραφίες και με μαγνητική τομογραφία του γόνατος, που δείχνει ότι η βλάβη είναι μεμονωμένη σε ένα μόνο διαμέρισμα. Έχει όμως και μία σημαντική προϋπόθεση, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία βλάβη συνδεσμική. Δηλαδή και ο πρόσθετος και ο πίστιος χιαστός και ο έσω και ο έξω πλάγιος σύνδεσμος του γόνατος πρέπει να είναι ακέραιοι ανατομικά και να λειτουργούν και να είναι λειτουργικοί. Όταν θα κάνουμε μία μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, επεμβαίνοντας μόνο σε ένα κομμάτι του γόνατος, τα υπόλοιπα υπάρχει ενδεχόμενο σε κάποια στιγμή να μας δημιουργήσουν κάποια επιπλοκή, δηλαδή φτιάχνουμε το ένα, χαλάει το άλλο? Γιατί ναι, μεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά σίγουρα είμαστε άνθρωποι. Σωστά. Αυτό είναι ένα συχνό ερώτημα των ασθενών στους οποίους προτείνεται μια τέτοια αρθροπλαστική, μια τέτοια λύση.
είναι η ίδια λογική του «γιατρέ μου, αν πέσω θα ξαναπέσω». Υπάρχει το ενδεχόμενο, ένας ασθενής ο οποίος έχει μια βλάβη στο ένα του γόνατο, να έχει και μια βλάβη κάποια στιγμή στο άλλο του γόνατο. Με την ίδια λογική μπορεί το γόνατο το χειρουργημένο του, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να εκδηλώσει αρθροπάθεια σε κάποιο από τα άλλα διαμερίσματα του γόνατος. Συνήθως όμως, ασθενείς που έχουν φτάσει σε μια ηλικία που έχουν εκδηλώσει αρθρίτιδα μεμονωμένη, ενός μόνο διαμερίσματος, δεν έχουν την πρόγνωση ότι τελικά στο βάθος του χρόνου θα αλλάξει αυτό το είδος της αρθρίτιδας τους και θα αρχίσει να επηρεάζεται και το άλλο διαμέρισμα. Ελέγχεται δηλαδή προεγχειρητικά, να το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα μπορούμε να δούμε σε βάθος χρόνου. Προεγχειρητικά ελέγχεται αν υπάρχει βλάβη στα άλλα διαμέρισματα. Προφανώς. Εφόσον δεν υπάρχει, η πρόγνωση του να είναι αυτό το μεμονωμένο χειρουργείο, το μοναδικό του χειρουργείο στο βάθος της ζωής του, είναι πρακτικά το ίδιο με το να έκανε ολική αρθροπλαστική, γλιτώνοντας ταυτόχρονα τα δύο άλλα διαμερίσματα του γόνατος από επέμβαση. Και μπαίνουμε τώρα ακριβώς στο επόμενο στάδιο. Ένα άτομο το οποίο έχει υποβληθεί σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, στο μέλλον, εάν χρειαστεί να κάνει ολική αρθροπλαστική, μπορεί να υποβληθεί σε αυτήν, ή το εμποδίζει το γεγονός ότι έχει υποβληθεί προηγουμένως σε μονοδιαμερισματική? Βεβαίως. Ο ασθενής ο οποίος έχει υποβληθεί σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, αν για κάποιο λόγο εκδηλώσει αρθροπάθεια σε άλλα διαμερίσματα, μπορεί να υποβληθεί είτε σε αντικατάσταση του άλλου διαμερίσματος μεμονωμένα ή συνηθέστερα να κάνει αναθεώρηση του εμφυτεύματος που έχει ήδη με μια ολική αρθροπλαστική του γόνατος, η οποία μάλιστα προσομοιάζει με την πρωτογενή αρθροπλαστική. Το εμφύτευμα δηλαδή που χρησιμοποιούμε είναι σαν αυτό που χρησιμοποιούμε όταν ο άνθρωπος, ένας ασθενής μας, χειρουργείται για πρώτη φορά. Άρα έχουμε λοιπόν ένα καινούριο εμφύτευμα, μια αποκατάσταση της βλάβης. Γρηγορότερη αποκατάσταση. Βάλαμε το παλιό, βάλαμε το καινούριο, να το πούμε έτσι. Σωστά. Σωστά. Και έχουμε πλέον ένα πλήρες λειτουργικό ή τουλάχιστον πλήρως λειτουργικό γόνατο. Ένα γόνατο το οποίο λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε όταν έκανε την πρώτη αρθροπλαστική γόνατος. Θα σας πω κάτι τώρα. Αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ασθενής, θέλω οπωσδήποτε να γνωρίζω ποιος θα είναι ο χρόνος αποκατάστασης, πότε δηλαδή θα μπορώ να σηκωθώ και να κάνω τις δικές μου δραστηριότητες, είτε στην ολική αρθροπλαστική γόνατος, είτε στη μονοδιαμερισματική. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον δεδομένα. Η σύγχρονη ορθοπαιδική έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που η αποκατάσταση είναι σαφώς ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Κάνοντας μία ολική αρθροπλαστική γόνατος, είτε μία μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, η έγερση, η χρήση του σώματός μας γίνεται από το ίδιο απόγευμα, με το που ξεμουδιάζουμε από την περιοχική αναισθησία στην οποία έχουμε υποβληθεί για να χειρουργηθούμε, είμαστε στη θέση και στη δυνατότητα, απαλλαγμένοι από οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας περιορίζει σε σχέση με το χειρουργείο, να σηκωθούμε και να περπατήσουμε αρχικά με τη βοήθεια υποστηριγμάτων, δηλαδή είτε βακτηριών, πατερίτσες, ναι, είτε ενός πι για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Αυτό είναι αυτονόητο πλέον για κάθε σύγχρονη ορθοπαιδική παρέμβαση που γίνεται στο γόνατο. Αυτό που διαφέρει μεταξύ της ολικής αρθροπλαστικής και της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι η διάρκεια που χρειάζεται να έχουμε τη χρήση αυτών των υποστηριγμάτων για τη βάδιση. Πολύ αποκατάσταση, αυτό, σωστά. Ναι. Η αποκατάσταση με τη μονοδιαμερισματική είναι σαφώς ταχύτερη, δηλαδή είναι μια αποκατάσταση των 2 περίπου εβδομάδων μετά το χειρουργείο. Τόσο γρήγορα. Σωστά. Ενώ η αποκατάσταση με την ολική αρθροπλαστική προσεγγίζει τις 4-6 εβδομάδες. Όταν μιλάμε πλέον για αρθροπλαστικές γόνατος, ολική ή μονοδιαμερισματική, κάποιοι άνθρωποι θεωρητικά μπορεί να σκεφτούν ότι ξέρεις, εγώ έχω ένα καινούριο γόνατο, ανεξάρτητα από την ηλικία μου και μπορώ, παράδειγμα, να τρέχω σαν να είμαι ο Σούπερμαν. Είναι έτσι ή διαφέρουν τα πράγματα? Η επιλογή των εμφυτευμάτων, όπως είπαμε στην αρχή της συνέντευξής μας και της εκπομπής σας, η επιλογή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς. Η χρήση εμφυτευμάτων, όπως είναι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική ή οι αρθροπλαστικές που διατηρούν όλα τα συνδεσμικά στοιχεία του γόνατος, δίνουν την αίσθηση στον ασθενή ότι έχει το δικό του γόνατο, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό.
μπορεί να επιστρέψει οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας, του Αμερικάνικου Κολεγίου Ορθοπαιδικών Χειρουργών, λέει ότι μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει σε όλες τις προηγούμενες αθλητικές δραστηριότητες που έκανε και που γνώριζε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καινούριο. Ένας που δεν ήξερε να κάνει σκι δεν θα πάει να μάθει σκι με την αρθροπλαστική. Αλλά ένας ασθενής που έκανε ποδήλατο, που έτρεχε, που έπαιζε χαλαρά μπάσκετ με το γιο του ή έπαιζε τένις με τους φίλους του, μπορεί να επιστρέψει να κάνει αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες γνώριζε με την ίδια ευκολία με την οποία το έκανε πρώτης επέμβασης. Και είναι κάτι το οποίο, στο οποίο ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας να επιστρέψουν σε αυτές τις δραστηριότητες τους. Μα είναι και το νόημα για να έχεις πλέον την ποιότητα ζωής που είχες πριν. Η λογική πριν είναι επιστροφή ζημία. Στη Ακριβώς. ζωή. Και γι' αυτό το λόγο έχει αλλάξει και το σκεπτικό για το πότε χειρουργούμαστε για ολική αρθροπλαστική γόνατος ή για μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Θα υπήρχε και παλιά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μπορώ να το συνεχίσω. Βεβαίως. Υπήρχε παλιά η λογική, ένα αυθαίρετο νούμερο, το οποίο έλεγε ότι στα 65 μπορείς να κάνεις, από τα 65 και πάνω μπορείς να κάνεις ή πρέπει να κάνεις την αρθροπλαστική του γόνατος. 65 και κάτω απαγορεύεται. Αυτό είναι ένας μύθος που έχει καταρριφθεί. Είναι ένας μύθος που εγκλωβίζει πολλούς ασθενείς να είναι μη λειτουργική για μία ολόκληρη δεκαετία πολλές φορές της ζωής τους. Ασθενείς που έχουν πολύ βαριά αρθροπάθεια από τα 55 τους και κάποιος τους αναγκάζει μέχρι για 10 χρόνια να ζουν εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, χωρίς να κάνουν τίποτα, με ένα γόνατο το οποίο είναι ιδιαίτερα επώδυνο και μη λειτουργικό, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, τη χρήση του αυτοκινήτου τους. Να υποφέρουν. Να υποφέρουν κυρίως, επειδή υπάρχει αυτό το νούμερο. Πλέον αυτό έχει καταρριφθεί. Το χειρουργείο, επειδή ακριβώς και το επόμενο στάδιο για το οποίο πιθανόν να συζητήσουμε, δηλαδή η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής, γίνεται πλέον με εργαλεία και υλικά τα οποία είναι πιο φιλικά και προς τον χρήστη χειρουργό και προς τον ασθενή που θα τα υποδεχθεί, η λογική του περίμενε έχει πλέον καταρριφθεί. Πρέπει το χειρουργείο να γίνεται όταν η αρθρίτιδα είναι ιδιαίτερα βαριά, όταν ο ασθενής είναι μη λειτουργικός, όταν το έχει ανάγκη. Όταν πρέπει να επιστρέψει στη λειτουργικότητά του. Άρα δεν το αφήνουμε, δεν το παρατείνουμε μόνο δεν και υπάρχει μόνο γιατί ηλικιακός περιορισμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, γιατί μπορεί να έχουμε, ενδεχομένως να έχουμε την ανάγκη, ακόμη και σε ένα παιδάκι, να έχουμε την επέμβαση αυτή. Ισχύει αυτό το Δεν ισχύει αυτό. Η ολική αρθροπλαστική δεν γίνεται σε τόσο νεαρές ηλικίες, γιατί η βιολογική δυνατότητα των παιδιών να φτιάξουν καινούριο χόνδρο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε αυτές τις ηλικίες προσπαθούμε με όλα τα μέσα, πολλά μέσα που διαθέτουμε με τη σύγχρονη χειρουργική, να διατηρήσουμε τον υπάρχοντα αρθρικό χόνδρο ή να προσπαθήσουμε να αναγεννήσουμε αρθρικό χόνδρο. Κατανοητό. Σε νεαρές ηλικίες μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί έχουν καλή βιολογία, έχουν δυνατότητα δηλαδή να φτιάξουν χόνδρο. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, πάνω από τα 40-45, αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο. Οπότε πρέπει να καθοδηγηθούμε σε τεχνικές και λύσεις αρθροπλαστικής. Μόνο θετικά μπορούν να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα, γιατρέ, ειδικά από αυτή τη μέθοδο, η οποία, όπως μας είπατε νωρίτερα, έχει και πολύ μικρή περίοδο αποκατάστασης. Να πούμε εδώ ότι βλέπουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει έρθει για την πρώτη του αλλαγή στο νοσοκομείο. Είναι τόσο γρήγορη η αποκατάσταση μετά τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία μπορεί να επανέλθει στην καθημερινή του δραστηριότητα και στην στήριξη χωρίς οποιοδήποτε βοήθημα. Και πάνω απ' όλα όταν είναι και μόνος του, γιατί καταλαβαίνουμε Σωστά. σήμερα ότι ζούμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής. Είπατε προηγουμένως όμως αναθεώρηση και επανατοποθέτηση νέων εμφυτευμάτων. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την κατάσταση, γιατί πολλοί ίσως θεωρήσουν ότι έχοντας κάνει μια αρθροπλαστική, μια ολική αρθροπλαστική ή μια μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική, με συγχωρείτε, ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα να επουληθούν ξανά σε μια τέτοια επέμβαση. Ισχύει αυτό ή είναι τα πράγματα διαφορετικά? Τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά, γιατί η δυνατότητα της σύγχρονης χειρουργικής και της σύγχρονης τεχνολογίας μας έχει βοηθήσει τα πράγματα να γίνονται πλέον πολύ ευκολότερα. Και έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση νέων εργαλείων να έχουμε την εξαγωγή των προηγούμενων, την αφαίρεση των προηγούμενων εμφυτευμάτων που για κάποιο λόγο έχουν εφθαρεί ή καταστραφεί, να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν καινούργια υλικά, καινούργια εμφυτεύματα, τα οποία έχουν εξίσου καλά λειτουργικά αποτελέσματα. Τώρα,
Είπαμε για όλα αυτά. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν αν υπάρχει κάλυψη από ταμεία. Υπάρχει κάλυψη μερικώς της κοστολόγησης αυτών των εφητευμάτων και της νοσηλείας με τα υπάρχοντα λεγόμενα CAN, κλειστά ενοποιημένα νοσηλεία. Δηλαδή κάθε νοσηλεία που αφορά ολική αρθροπλαστική ή μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έχει μια ποσοστία κάλυψη του εμφυτεύματος και της νοσηλείας από τον πάροχό του, από τον πάροχο της, του ΕΟΠΗ. Ωστόσο, αν ζυγίσει κανείς τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από μια διαφορά ίσως κόστος που δεν καλύπτεται από το ταμείο, σίγουρα μια ολική αρθροπλαστική γόνατος ή μια μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική έχει πολλά να προσφέρει σε έναν ασθενή, πολύ δεδομένου ότι έχουμε μικρότερο χρόνο αποκατάστασης. Αυτό είναι αυτονόητο. Η χρήση αρθροπλαστικών παλαιάς τεχνολογίας εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τεχνικών χειρουργικών, γιατί και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το πώς θα μπει το εμφύτευμα, η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε να γίνει η εμφύτευση του εμφυτεύματος. Είναι πολύ διαφορετική. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Γιατρέ, ανακεφαλαιώντας λοιπόν όλη αυτή την σημαντική συζήτηση που είχαμε για την ολική αρθροπλαστική γόνατος με καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού ρομποτικού βραχίωνα, θέλω να μου πείτε βασικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει κάποιος ασθενής, ο οποίος πάσχει από, ή μάλλον έχει καλύτερα ανάγκη από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέχει ασθενής είναι να βρει το γιατρό που του αρμόζει. Το γιατρό που του μιλάει στα μάτια, το γιατρό που γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα τεχνολογικά επιτεύγματα, τις δυνατότητες που του δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για να γίνει η ολική αρθροπλαστική και να μπορεί να προσαρμόσει τις ανάγκες του, τις λειτουργικές του ανάγκες και το όλο του βιολογικό προφίλ με τα εφόδια που του δίνει η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιμετώπιση, στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματός του. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο ασθενής δεν είναι όλα ταιριάζουν σε όλους. Δεν είναι ένα μέγεθος κουστούμιου που ταιριάζει σε όλα τα σώματα. Κάθε ένας ασθενής χρειάζεται το δικό του, τη δική του λύση, το δικό του καλό αποτέλεσμα, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε ασθενή και πρέπει ο χειρουργός να είναι αυτός που θα επιλέξει ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα, ποια είναι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση που πρέπει να έχει για κάθε εξατομικευμένο πρόβλημα. Και αυτό βεβαίως είναι και το μυστικό της επιτυχίας, ειδικά σε τέτοιες επεμβάσεις που αφορούν αρθρώσεις και δι του γόνατου. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Σακελαρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική ενημέρωση, μιας και νομίζω ότι γίναμε λίγο πιο σαφείς και πιο ενημερωμένοι για την αποκατάσταση της άρθρωσης του γόνατος, είτε ολική είτε μόνο διαμερισματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εκτενή αναφορά και κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η πόνη και η λειτουργικότητα μιας άρθρωσης όπως του γόνατος είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ωστόσο, η ενημέρωση και η συνεννόηση με τον κατάλληλο και εξειδικευμένο επιστήμονα μπορεί να ανακουφίσει ή και να αποκαταστήσει ολοκληρωτικά την κατεστραμμένη άρθρωση. Γεια σας!